με μία βαρύτητα σε αυτό που θα πω, είναι ότι αναμένεται πραγματικά να μπει στον ενεργό αγώνα για την εκλογική αναμέτρηση. Μπορεί να είναι αύριο. Η δήλωση αυτή της πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ Κατερίνας Μπατζέλη φούντωσε ακόμη περισσότερα τα σενάρια για ενδεχόμενη κάθοδο του Γιώργου Παπανδρέου στην κούρσα διαδοχής της Φόφης Γεννηματά. Είναι νομίζω κάτι που πολιτικά θα αντιμετωπιστεί από όλους και με κριτήρια, όπως είπαμε, την ενότητα, το καλό της παράταξης, την έγνοια για το μέλλον της παράταξης και όχι την έγνοια για την προσωπική διαδρομή του καθενός. Ο κ. Παπανδρέου είναι σαφέστατα ως πρώην Πρωθυπουργός ένας εγγυητής των διαδικασιών και, και της πορείας του κόμματος μπροστά. Αυτό είναι, εγώ το θεωρώ δεδομένο. Όλα τα άλλα τα θεωρώ υποθετικά σενάρια. Γρίφος για δυνατούς λίτες παραμένει η αρχηγική παρέμβαση του Γιώργου Παπανδρέου και η πρωτοβουλία του να συνομιλήσει με τους 6 υποψηφίους για την ηγεσία του κινήματος αλλαγής. Ο κύκλος των επαφών του ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα με συναντήσεις και τηλεφωνικές επικοινωνίες που θα έχει με τον Νίκο Ανδρουλάκη και Βασίλη Κενγκέρογλου. Ενώνω τις δυνάμεις μου με όλους τους υποψηφίους, ακριβώς για να εγγυηθούμε όλοι μαζί και την ενότητα, αλλά και την ενίσχυση της παράταξης. Την ενδυνάμωσή της. Το που εγώ περιμένω είναι να πληροφορηθώ ποιες είναι ακριβώς οι προθέσεις του και αυτές οι πρωτοβουλίες συνομιλίας με τους υποψηφίους, σε τι κατατείνουν. Ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κρατά μέχρι στιγμής κλειστά τα χαρτιά του με πολλούς να εκτιμούν πως η σημερινή επέτειος της πρώτης μεγάλης εκλογικής νίκης του ΠΑΣΟΚ πριν από 40 χρόνια είναι η κατάλληλη χρονική συγκυρία. Στις 5 Δεκεμβρίου σφραγίζουμε το εισιτήριο για το ΠΑΣΟΚ του 21ου αιώνα. Θα νικήσουμε. Τίποτα δεν μας σταματά. Ας αλλάξουμε μαζί για να κερδίσουμε μαζί. Με μια σύγχρονη προοδευτική ατζέντα που θα δίνει λύση στα προβλήματα του σήμερα και του αύριο και την οποία θα διεκδικήσουμε να εφαρμόσουμε. Γιατί στο δικό μας σχήνημα δεν ταιριάζει ο ρόλος του κομπάρσου αλλά του πρωταγωνιστή. Μήνυμα συμπαράστασης έστειλε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τη Φόφη Γεννηματά που νοσηλεύεται από την περασμένη Δευτέρα στον Ευαγγελισμό. Περαστικά, γρήγορα να βρεθεί ξανά μαζί μας η κυρία Γεννηματά. Έδωσε και δίνει με πάρα πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια τον μεγαλύτερο αγώνα.